Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα μας. Σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκάκι νηστίσιμο. Νομίζω ότι το φτιάχνετε κι εσείς. Εγώ θα σας δείξω και τη δική μου τη συνταγή. Είναι η πορτοκαλόπιτα. Τι θα χρειαστούμε? Ένα πακέτο φιλοκρούστας. Το έχουμε τυλίξει ρολό για να το κόψουμε λωρίδες, να στεγνώσουνε για να μπουν μέσα στο χυλό. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Εδώ. 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Εδώ. 200 γραμμάρια αραβοσιτέλαιο. 400 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Εδώ πέρα το έχουμε ζυγισμένο. Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Εδώ. 20 γραμμάρια μπέικιν. Είναι εδώ. Και το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Και εδώ έχουμε ένα πορτοκάλι το οποίο το έχουμε καθαρίσει καλά και το έχουμε περάσει το μούλτι. Σε πρώτη φάση θα ετοιμάσουμε το σιρόπι, το οποίο θέλουμε να είναι λίγο κρύο όταν θα βγάλουμε την πορτοκαλόπιτα από το φούρνο. Θα βάλουμε 250 γραμμάρια νερό, το έχω μέσα στο κατσαρολάκι, 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι πάλι, εδώ, 400 γραμμάρια ζάχαρη, και αυτή μέσα, μία φλούδα πορτοκαλιού, εγώ θα τη βάλω ολόκληρη όπως είναι, και ένα ξύλο κανέλας. Θα το αφήσουμε μόλις πάρει βράση. Θα το αφήσουμε 4-5 λεπτά και θα το τραβήξουμε από τη φωτιά. Εδώ έχουμε το φύλλο μας, το οποίο το κόβουμε σε ψηλές λωριδίτσες. Αφού το κόψουμε όλο, θα το κάνουμε έτσι να βγουν μία-μία. Τα κόψαμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι πώς κάνουμε τις χυλοπίτες που τις πετάμε έτσι για να ξεραθούν. Το ίδιο θα κάνουμε και με το φύλλο. Να ξεχωρίσουν δηλαδή οι ροδιλίτσες όλες. Έτσι. Θα τις αφήσουμε 5-10 λεπτά να στεγνώσουν καλά και μετά θα συνεχίσουμε. Τις έχουμε ανοίξει καλά και θα περιμένουμε κανένα δεκάλεπτο για να στεγνώσουν τελείως. Πότε θα τις ανακατώνουμε πάλι. Εδώ έχουμε το σιρόπι, το οποίο έχει αρχίσει και παίρνει βράση. Θα το αφήσουμε 5 λεπτά. Θα το κλείσουμε και θα το τραβήξουμε από τη φωτιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχω λαδώσει ένα ταψάκι με λάδι με διάμετρο 35 με 30. Και προχωράμε. Βάζουμε σε πρώτη φάση το λάδι. Μέσα. Ζάχαρη. Άνοιξε. Ρίξαμε και το ξύσμα του πορτοκαλιού. Θα βάλουμε και το χυμό από το πορτοκάλι που αλέσαμε. Εδώ και αυτό.
Μέσα. Θα βάλουμε και το χυμό από το πορτοκάλι. Θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, να ενσωματωθούν τα υλικά. Θα βάλουμε και τη σόδα και το μπέικιν. Πάει και αυτό. Βάζουμε το σιμιδάλι λίγο-λίγο και δουλεύουμε. Έτσι καλά καλά να διαλυθεί το σιμιδάλι, να μην μας αφήσει κόμπους. Τώρα θα αρχίσουμε να βάζουμε λίγα λίγα τα φύλλα. Έχουν στεγνώσει και θα τα ανακατεύουμε με δύο πιλούνια. Έτοιμο για να το βάλουμε στο ταψί. Το έχουμε λαδώσει, έχουμε κάνει προθέρμανση στους 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα χρειαστεί περίπου 50-55 λεπτά. Είναι έτοιμη, τη βάλαμε στο ταψί, την ισιώσαμε καλά. Θα την αφήσουμε 5-10 λεπτά να σταθεροποιηθεί λίγο και μετά θα τη βάλουμε στο φούρνο. Το βάλαμε για ψήσιμο. Θα περιμένουμε περίπου μία ωρίτσα. Το υλικό μας είναι έτοιμο. Απλά το χάραξα λίγο από τη μία μεριά για να ρουφήξει το σιρόπι. Βάλαμε το σιρόπι, περιμένουμε να το τραβήξει για να βγάλουμε κομμάτι, γιατί τώρα δεν θα βγει κομμάτι. Θα περιμένουμε λίγο λοιπόν. Η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη, νηστίσιμη, ό,τι πρέπει για τη σαρακοστή και πάρα πολύ νόστιμη. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε like και εγγραφή στην κουζίνα μας και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας να έρθουν και αυτοί κοντά μας. Σας ευχαριστώ.